Κύριε Λιονί, πώς εκτιμάτε εσείς όλο αυτό το σκηνικό που υπάρχει αυτή τη στιγμή, με τα δεδομένα και τη συνέντευξη του Πρωθυπουργού, ο οποίος ξεκαθάρισε από τη δική του πλευρά τις προθέσεις του? Κοιτάξτε, είναι σαφές ότι είμαστε σε μια προεκλογική περίοδο πλέον κανονική. Και αν θέλετε, το γεγονός ότι ο Πρωθυπουργός και όλη η πολιτική συζήτηση μιλάει για μια στήριξη του ΣΥΡΙΖΑ από διάφορους βουλευτές από διάφορα κόμματα, αναδεικνύει στην πραγματικότητα δύο πράγματα. Αναδεικνύει το πρώτο, το εύκολο, το ελάχιστο, αν θέλετε, περιεχόμενο που έχει αυτό που λέμε συνολικότερα αστική δημοκρατία. Το τι ψηφίζει ο κόσμος με το τι γίνεται τελικά μέσα από τη Βουλή δεν έχουν καμία απολύτως σχέση μεταξύ τους. Και δείχνει, αν θέλετε, πόσο κοροϊδεύει συνολικότερα το αστικό πολιτικό σύστημα τον κόσμο, το που λέει έλα να ψηφίσει για να αποφασίσει ακριβώς τι θα γίνει στη χώρα. Το δημοψήφισμα ήταν το χαρακτηριστικότερο παράδειγμα. Η κυβέρνηση Παπαδήμου ήταν ένα άλλο παράδειγμα. Αλλά τώρα βλέπουμε κάτι το οποίο βεβαίως συνταγματικά στέκει και έτσι θα προχωρήσει. Αλλά το πολιτικό της περιεχόμενο νομίζω είναι, έχει αυτό το χαρακτήρα. Η δεύτερη πλευρά είναι ότι υπάρχουν ελάχιστες έως ισχνές διαφορές ανάμεσα στο ΣΥΡΙΖΑ και στα υπόλοιπα κόμματα, ανάμεσα στο ΣΥΡΙΖΑ και στη Νέα Δημοκρατία. Αυτός άλλωστε είναι και ο λόγος για τον οποίο η πολιτική αντιπαράθεση ΣΥΡΙΖΑ-Νέα Δημοκρατία έχει φτάσει, όπως μας είπε τώρα ο προλαλής σας, έχει φτάσει σε τοποθετήσεις του τύπου ο Πρωθυπουργός ήρεμη δύναμη από τη μία, σε σχέση με τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ο οποίος βρίσκεται, τα έχει πάρει στα κάγκελα. Δεν υπάρχει κανένα ουσιαστικό περιεχόμενο λοιπόν αντιπαράθεσης και προσπαθούμε να φτιάξουμε ορισμένες τεχνητές διαχωριστικές γραμμές. Mm-hmm. Το γεγονός ότι η Μέρκελ, και θυμόμαστε, αν θέλετε, δεν έχουμε αρκετό χρόνο να μιλήσουμε για το περιβόητο Go Back Merkel. Θα έχει πολύ ενδιαφέρον. Στο δεύτερο γύρο. Θα έχει ενδιαφέρον να κάνουμε και, μια σύντομη ιστορική αναδρομή, αν θέλετε, στο πώς έχει σταθεί. Εσείς βλέπετε εξελίξεις. Θα φτάσω σε αυτό. Πώς έχει σταθεί κάθε πολιτική δύναμη σε αυτό. Γιατί θυμόμαστε από τον Go Back Merkel του κυρίου Τσίπρα τώρα να είμαστε οι καλύτεροι φίλοι. Ακριβώς το γεγονός ότι η Merkel ήρθε να στηρίξει τόσο τη συμφωνία των Πρεσπών, όσο και τη συνέχιση τη αντιλαϊκή πολιτική, μαζί με το αυτό που έλεγα νωρίτερα, τι δείχνει? Δείχνει ότι στην πραγματικότητα υπάρχει ένας πολύ σκληρότερος και πολύ βαθύτερος αντίπαλος, διότι η αντιλαϊκή πολιτική το επόμενο διάστημα δεν θα συνεχιστεί ούτε λόγω Τσίπρα ούτε λόγω Μέρκελ, θα συνεχιστεί επειδή ο ΣΕΒ, η εγχώρια αστική τάξη, θέλει να συνεχιστεί αυτή η πολιτική. Η περιβόητη μείωση του μη μισθολογικού κόστους και η κωδικοποίηση του εργατικού νόμου, δηλαδή όλη τη αντεργατική νομοθεσία του προηγούμενου διαστήματος, θα γίνει με τις επιταγές και τις προσταγές του ΣΕΒ. Η δημοσιονομική σταθεροποίηση θα έχει το ίδιο ακριβώς περιεχόμενο. Άρα, τι δείχνει αυτό το πράγμα? Δείχνει ότι στην προεκλογική περίοδο στην οποία βασικά βρισκόμαστε, είναι δύσκολο να κάνει κανείς πρόβλεψη τι ακριβώς θα γίνει. Και, αν θέλετε, και πότε θα γίνουν οι εκλογές. Και είναι δύσκολο να κάνει κανείς πρόβλεψη, γιατί το γεωπολιτικό περιεχόμενο της συμφωνίας των Πρεσπών και η ανάγκη που υπάρχει για σταθεροποίηση του ΝΑΤΟ στα Δυτικά Βαλκάνια επιβάλλει να προχωρήσει αυτή η συμφωνία. Όμως υπάρχει ένα ουσιαστικό διατάφτα. Και το διατάφτα είναι ότι η εγχώρια αστική τάξη, οι δανειστές και κάθε αστική κυβέρνηση έχουν τον ίδιο προσανατολισμό. Ό,τι και να ψηφίζει ο λαός από αυτούς, μνημόνια παίρνει. Και γι' αυτό που πρέπει να κρατήσουμε είναι ότι αν πρέπει κάτι να αλλάξουμε, είναι να αντισταθούμε, να οργανώσουμε την αντεπίθεση απέναντι στην πολιτική που Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ, όλα τα αστικά κόμματα, δανειστές και ΣΕΒ προσπαθούν και έχουν επιβάλλον στον ελληνικό λαό. Το σατανικά καλό κύριο Τραμπ θα ήθελα να ακούσω πώς ακριβώς το σχολιάζετε, γιατί είναι δικιά σας θέση επίσης. Δική μου θέση? Όχι δικιά σας προσωπικά, του κύριου Τσίπρα. Ναι. Ο κύριος Τσίπρας έχει καταγράψει τις θέσεις του και τις απόψεις, οι οποίες συνεχίζουν και υπάρχουν καταγεγραμμένες και αφορούν. Και αυτό είναι σημαντικό πρόβλημα για τον κύριο Τσίπρα. Δεν είναι συγκεκριμένη συγκυρία. Εσείς προηγουμένως, κύριε Λιονί, μιλήσατε για την ουσία. Αυτό που απασχολεί τον Έλληνα πολίτη είναι πώς είπε ο Τσίπρα, κάνουμε κουτσομπολιό τώρα, αν τον είπε έτσι, τον είπε αλλιώς κλπ. Ή η ουσία? Θα καταργηθεί ο υποκατώτατος? Η ουσία ότι έχετε κάνει τη χώρα γεωπολιτικό μεταθέτου ΝΑΤΟ, κύριε Τριανταφυλλίδη, η ουσία είναι ότι είστε σημεοφόρος του ΝΑΤΟ, είστε η κυβέρνηση σημεοφόρος του ΝΑΤΟ και τρέχετε, εσείς το έχετε πει ότι είστε ο γεωπολιτικός μεντεσές, εσείς το έχετε πει. Ποιος μεντεσές? Εσείς έχετε πει ότι είστε ο γεωπολιτικός μεντεσές του ΝΑΤΟ στην ευρύτερη περιοχή. Από πού προκύπτει? Είστε το αγαπημένο παιδί του κυρίου Πάια, τη κυβέρνησή σας. Και είστε η κυβέρνηση η οποία υλοποιεί ολόκληρο το σχεδιασμό. Το φαντασιακό που διαμορφώνεται.
Διαβάστε, κύριε, διαβάστε, κύριε Τριανταφυλλίδη, γιατί θα σα στηρίξει το ποτάμι. Γιατί το ποτάμι λέει ότι στηρίζουμε, στηρίζουμε τη συμφωνία. Ωραία. Επειδή θέλουμε να μπουν τα Σκόπια στο ΝΑΤΟ, κύριε Τριανταφυλλίδη. Αυτό, κύριε Τριανταφυλλίδη, αυτό που θα απαντήσετε. Δεν τρεπόμαστε. Εσεί θα το λέτε. Συγγνώμη, μισό λεπτάκι. Μιλάτε όλοι μαζί και δεν καταλαβαίνετε. Σα παρακαλώ. Κύριε Λιονί, κύριε Αβραμίδη, σα παρακαλώ, γιατί δεν καταλαβαίνει κανένα τίποτα. Καταλαβαίνει, μην ανησυχείτε. Ναι, όχι, μιλάτε ένα πάνω στον άλλον. Όχι για... Λοιπόν, να ολοκληρώσατε για τον Λιονί. Όχι, δεν ολοκλήρωσα. Έκανα ένα σχόλιο. Πολύ σύντομα όμως, γιατί. Δύο κουβέντες. Επειδή κοιτάξτε, είναι ερώτηση. Ντροπή να μιλάμε για επούλωση των πληγών των μνημονίων, διότι είναι σαν να λέμε σε κάποιον ο οποίος έχει μαχαιρωθεί. Όχι, δεν τα πείτε. Με όρους σας παρακαλώ. Ντροπή και λοιπά. Ντροπή, εδώ είναι Λιονί. Κύριε Λιονί, όμως. Αφήστε τον κλείνει μου που θα σα πω γιατί. Γιατί τη στιγμή που κάποιο έχει μαχαιρωθεί. Έστω 1.600.000 κόσμο που πήρε πριν για χρόνια κοινωνικό μέρισμα. Λοιπόν, είναι ντροπή. Θα σα πω κάποιο που έχει φάει 15 μαχαιριές. Το να του λέτε ότι πάρετε λίγο τσιρότο για τα οποία ήταν υπέρ τη Ασυλίδη. Βεβαίω, και ο ΣΥΡΙΖΑ, βεβαίω. Συγγνώμη, σα παρακαλώ. Σα παρακαλώ. Το 3% είναι ντροπή για εσάς. Δεν με σέβεστε, κύριε Λιονί, δεν με σέβεστε. Γιατί συγγνώμη, προσπάθω. Ο κύριο Τριανταφυλλίδη με διακόπτει και εγώ θα σα σέβομαι. Είπαμε τώρα, σα παρακαλώ πολύ τώρα. Όχι, δεν το δέχομαι αυτό που λέτε. Το παίρνω πίσω. Δεν το δέχομαι αυτό που λέτε. Προσπαθώ. Όχι, δεν σα σέβομαι εγώ. Ο κύριο Τριανταφυλλίδη δεν σέβεται εμένα. Αν είναι έτσι. Προσπαθώ να σταματήσω. Εσύ σταματήστε τον κύριο Τριανταφυλλίδη, όχι εμένα. Σα παρακαλώ. Σα παρακαλώ, κύριε Λιονί. Δεν σα σέβομαι. Δεν το δέχομαι. Προσπαθώ να τον διακόψω και τον κύριο Τριανταφυλλίδη και κάνω ένα σέβομαι. Σε μένα κάνετε καταγγελία, δεν σα σέβομαι. Και ο κύριο Τριανταφυλλίδη δεν με σέβεται. Και ο κύριος Τριανταφυλλίδης. Σας ακούω τώρα. Λοιπόν, ναι, ωραία. Ναι, όταν εσείς ρωτάτε τον κύριο Τριανταφυλλίδη και συζητάτε, οι υπόλοιποι δεν θα μιλήσουν, κύριε Λιονί. Εγώ έκανα ένα σχόλιο και μετά δεν με αφήνουν να μιλήσω. Και ωραία, ναι, όταν το ρωτάτε όμως, δεν θα σας απαντήσει, κύριε Λιονί. Βεβαίως, ναι, αλλά ωραία, να μπορέσω να τοποθετηθώ. Να τοποθετηθώ, μπορώ. Να τοποθετηθείτε. Αφήστε με όμως. Ωραία, τοποθετηθείτε. Αφήστε με. Λέω λοιπόν. Λέω λοιπόν ότι είναι ντροπή να μιλάμε για επούλωση των πληγών των μνημονίων όταν από τα 55 δισεκατομμύρια ευρώ του προϋπολογισμού λιγότερα από 800 εκατομμύρια ευρώ θα μοιραστούν ως κοινωνικό μέρισμα. Όταν μιλάμε για ένα πρωτογενές πλεώνασμα το οποίο είναι 3,5 με 4%, από το οποίο λιγότερα από 1% θα πάει ως αντισταθμιστικά ωφέλη. Όταν εντός εισαγωγικών, όταν μιλάμε για... Του έρχεται από τη νέα χρονιά μια νέα μείωση του αφορολόγητου που θα βάλει άλλα 500 με 800 ευρώ σε κάθε λαϊκή οικογένεια. Όταν έχουν η μέση μισθή υποχωρήσει πάνω από 15%, όταν ο κατώτατος μισθός έχει μειωθεί από τα 751 στα 586, είναι ντροπή να μιλάμε ότι είναι επούλωση των πληγών τα 40-50 ευρώ. Δεν φτάνει αυτό το φιλοδόρημα, κύριε Τριανταφυλλίδη, για να ζήσουν με αξιοπρέπεια οι άνθρωποι. Είναι δεν τελείωσα. Μισό λεπτάκι. Είναι ντροπή. Είναι ντροπή. Είναι ντροπή πραγματικά να μιλάμε για μείωση της ανεργίας όταν μιλάμε για ελαστικές σχέσεις εργασίας και μερική απασχόληση και μια τεράστια εκροή ανθρώπων στο εξωτερικό. Όχι, μισό λεπτάκι. Γιατί αυτό έχει γίνει. Είναι ντροπή λοιπόν να μιλάμε και να δίνουμε τάχα υποσχέσεις για επαναφορά του κατώτατου. Στα 750 μέχρι τις εκλογές. Είναι λοιπόν ντροπή να μιλάμε για επούλωση των πληγών των μνημονίων. Σας ευχαριστώ. Ο ίδιος ο Πρωθυπουργός μιλάει ότι η επαναφορά στο παρελθόν δεν θα γίνει. Κύριε Λιονί, σας ευχαριστώ. Κύριε Αβραμίδη. Λοιπόν, δεν με αφήνετε όμως να μιλήσω, κύριε Αβραμίδη. Δεν θα μιλήσει ο κύριος Αβραμίδης. Δεν με αφήνετε. Τελειώνει. Ξέρετε, ο τηλεοπτικός χρόνος είναι συγκεκριμένος. Τον δίνετε όμως. Δεν τον δίνετε. Γιατί δεν τον δίνω, παραπονιέστε για κάτι. Δεν τον στερώ από εσάς. Εσείς κάνετε ρωτήσεις. Σε 30 δευτερόλεπτα. Λέω λοιπόν ότι τα πράγματα θα υποδεινωθούν την επόμενη περίοδο και γι' αυτό το λόγο ακριβώς επειδή τα κόμματα μεταξύ του δεν έχουν ουσιαστικές διαφορές, πρέπει να κινηθεί ο ελληνικός λαός σε μια κατεύθυνση αντεπίθεσης, σύγκρουσης με την κυρίαρχη πολιτική. Λοιπόν.